Στην Βαλέτα έφτασαν λοιπόν η Ιλιάνα οι 67 μετανάστες που διασώθηκαν από τις ε, δύναμεις της Μάλτας, αποτελώντας ένα ακόμα από τα περιστατικά τα οποία λαμβάνουν χώρα στην Μεσόγειο, μερικά από τα οποία είναι και ιδιαίτερα τραγικά. Η ανάγκη ε, πραγματοποίησης πραγματοποίηση ε, διασώσεων έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αυξηθεί και οι μεταναστευτικές ροές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι 135 μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο των Ιταλικών Αρχών Γκρεκορέτη, καθώ ο Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Αλβίνη τη χώρα απαγορεύει την αποβιβασή του στην Λαμπεντούζα αν πρώτα δεν διαλευκανθεί το πού θα μετακινηθούν οι συγκεκριμένοι μετανάστε. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι τη Δευτέρα υπήρξε και ένα επεισόδιο μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν και Ματέο Αλβίνη όσον αφορά στην συμφωνία που ήδη υπάρχει και ανέφερε ο Μανουέλ Μακρόν ότι αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο στην περίπτωση που πρώτα αποβιβαστούν οι συγκεκριμένοι μετανάστε στην Ιταλία. Και βέβαια εδώ να συμπληρώσουμε και τα στοιχεία τα οποία έρχονται από το ναυάγιο, το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά τη Λιβύη, σύμφωνα με τι πληροφορίε των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, στι 62 έχουν ανέβει οι σωροί που έχουν περισυνελεγεί από, την, από τι παραλίε και τα, τη θάλασσα τη Λιβύη, ενώ ο αριθμό των αγνοωμένων φαίνεται να παραμένει τριψήφιο. Είναι άλλωστε πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί πόσοι ακριβώ ήταν οι επιβαίνοντε στι βάρκε που πραγματοποιήθηκε το ναυάγιο και να θυμίσουμε και το Twitter το οποίο ανήρτησε ο επικεφαλής της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι, ο οποίος ανέφερε όταν ε, έλαβε γνώση του Ναυαγίου ότι ίσως είναι και η χειρότερη τραγωδία στη Μεσόγειο για φέτος. Ελευθερία Νταβατζή, σε ευχαριστούμε.